Για τη lemon card θα χρειαστούμε 3 αυγά μεσαία, 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 100 γραμμάρια χυμό λεμόνι, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, ξύσμα από 2 λεμόνια και 150 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο. Για τη lemon card τα πράγματα είναι πολύ απλά. Παίρνουμε ένα κατσαρολάκι και βάζουμε μέσα τα αυγά. Θα σας φανεί λίγο παράξενο, ίσως να μην το έχετε ξαναδεί. Να λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος που βλέπουμε τώρα είναι τρελός, γιατί θα βάλει αυγά πάνω σε μια κατσαρόλα για να κάνει μια γέμιση. Και όμως γίνεται, θα ρίξουμε τη ζάχαρη, θα ρίξουμε το χυμό από το λεμόνι, τη βανίλια, το ξύσμα από το λεμόνι, δύο λεμονάκια, θέλουμε ξύσμα, θέλουμε να έχει έτσι έντονη η φύλη lemon card μας. Βέβαια το ξύσμα να ξέρετε ότι καθώς τρώμε τη lemon card θα μας αφήνει δάγκωμα στο στόμα, οπότε άμα δεν σας αρέσει το δάγκωμα του ξύσματος μπορείτε να τα αφαιρέσετε και να βάλετε λίγο έξτρα ακόμα λεμόνι, 1 με 2 κουταλιές της σούπας. Και τώρα, υπάρχουν 2 τρόποι για να φτιάξουμε lemon card. Ο ένας τρόπος είναι να βάλουμε το βούτυρο μέσα και να χτυπήσουμε με το σύρμα μέχρι που να είναι έτοιμη η lemon card πάνω στη φωτιά. Και ο δεύτερος τρόπος που θα μας δώσει ελάχιστα καλύτερα τη lemon card είναι άμα έχουμε μπίμερ. Άμα έχουμε μπίμερ, χτυπάμε όλο το μείγμα όσα έχει πάνω στην κατσαρόλα και εκτός φωτιάς μετά βάζουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε το μπίμερ. Αυτό θα μας δώσει έτσι μια πιο βελούδινη υφή. Οπότε, άμα έχετε μπίμερ, δεν βάζετε το βούτυρο τώρα. Άμα δεν έχετε μπίμερ, θα βάλετε το βούτυρο εξ αρχής. Τώρα, εγώ επειδή έχω το μπίμερ, θα χρησιμοποιήσω το δεύτερο τρόπο, οπότε ουσιαστικά θα ψήσω τα πάντα και στο τέλος θα προσθέσω το βούτυρο παγωμένο για να κρυώσει και τη lemon card μου. Τώρα, ανακατεύουμε καλά μέχρι το μείγμα μας να αρχίσει να πίζει και να γίνεται σαν μία κρεμούλα. Θα πάρει περίπου 5 λεπτάκια. Χαμηλή φωτιά, όχι δυνατά. Και λίγο υπομονή. Λοιπόν, και μόλις πήξει το μείγμα μας, φαίνεται πως έχει πήξει, κατευθείαν το μεταφέρουμε σε μία κανατούλα. Εδώ. Ξαναλέω ότι άμα δεν έχετε μπίμερ, θα βάζετε και το βούτυρο εξ αρχής και θα συνεχίζετε την όλη διαδικασία πάνω στην κατσαρόλα. Μαζί με το βούτυρο θα ανακατεύετε μέχρι που να φτάσει αυτή την υφή που βλέπετε εδώ πέρα. Προσθέτουμε το παγωμένο βούτυρο. Εδώ, για να μπορέσει να αναμειχθεί καλύτερα. Παγωμένο το βούτυρο γιατί θα μας κρυώσει και κατευθείαν τη lemon card και μας αρέσει αυτό γιατί κατευθείαν μπορούμε να γεμίσουμε την ταρτιέρα μας. Ενώ άμα ήταν πολύ καυτή η card μας θα έπρεπε να περιμένουμε 10-15 λεπτάκια. Λοιπόν, και χτυπάμε καλά. Και αυτό ήταν. Πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο, μπορείτε να το κάνετε όλοι σας. Και επειδή ρίξαμε παγωμένο το βούτυρο, η lemon card είναι και αυτή παγωμένη. Παναγία μου. Και αυτό... Δεν υπάρχει! Είναι καταπληκτική! Και αυτό που θέλω να δείτε είναι τη σύσταση. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ η υφή. Απλώνουμε όσο είναι ακόμα λίγο ζεστή. Τρέχουν τα σάλια. Και βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσει για μία ώρα. Για τη lemon card βάζουμε σε μία κατσαρόλα τα αυγά, τη ζάχαρη, το χυμό από το λεμόνι, το εκχύλισμα βανίλιας, το ξύσμα από τα λεμόνια και ανακατεύουμε συνεχώς σε χαμηλή φωτιά για περίπου 5 λεπτά μέχρι να δέσει το μείγμα. Τη μεταφέρουμε σε ένα ψηλό δοχείο, προσθέτουμε το βούτυρο και χτυπάμε με το ραβδομπλέντερ μέχρι να διαλυθεί το βούτυρο και να γίνει κρέμα. Την απλώνουμε στη βάση της τάρτας και τη βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα να κρυώσει.